Περιθώριο έως τις 31 Μαρτίου 2020 έχουν χιλιάδες οφειλέτες σε ΕΦΚΑ και ΤΕΑΕΠ, είτε είναι εργοδότες είτε ελεύθεροι επαγγελματίες, για να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στη ρύθμιση των έως 120 δόσεων. Δεύτερη ευκαιρία στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, το οποίο πρόκειται να ψηφιστεί, για όσους έχασαν τη ρύθμιση των 120 δόσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι όροι θα είναι ιδιαίτερα αυστηροί. Το παράθυρο για αυτούς έχει μείνει ανοιχτό εδώ και μήνες. Όμως πλέον τα περιθώρια στενεύουν, μέχρι το Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών να ενεργοποιήσει τις διαδικασίες αναγκαστικών εισπράξεων. Για να επανενταχθεί κάποιος στη συγκεκριμένη ρύθμιση, θα πρέπει να πληρώσει όλες τις οφειλές που προέκυψαν από την ημέρα που έχασε τη ρύθμιση μέχρι και το Μάρτιο. Δηλαδή, αν κάποιος, για παράδειγμα, έχασε τη ρύθμιση το Νοέμβριο, αυτό σημαίνει ότι για να επανενταχθεί στη ρύθμιση θα πρέπει να πληρώσει τις δόσεις του Νοεμβρίου μέχρι και το Μάρτιο του 2020.